πρώτα απ' όλα είναι να βγούμε στη φύση να περπατήσουμε. Ακόμη και αν δεν μαζέψουμε ούτε ένα μανιτάρι, δεν πειράζει. Βγήκαμε στη φύση, πήραμε τον καθαρό αέρα, φύγαμε από τα καθημερινά. Και αν είμαστε και τυχεροί, θα βρούμε και κανένα μανιτάρι. Στη συγκεκριμένη μέρα, σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2015, το καλάθι είναι σχεδόν γεμάτο. Ο λόγος στο Μιχάλη. Πολύ ωραία. Κάτι μάθαμε και σήμερα. Κάθε μέρα πρέπει να μαθαίνουμε έτσι κι αλλιώς. Είναι ζωντανό προϊόν. Το μανιτάρι απαγορεύεται κατά τη συλλογή του και τη μεταφορά του να είναι σε νάιλον σακούλες και γενικά σε συσκευασίες που δεν αερίζονται. Εκείνο που ήθιστε και συνηθίζετε σήμερα στην πραγματικότητα είναι το μανιτάρι να συλλέγεται σε καλάθια διάτρητα, τα κλασικά καλάθια που πάντα οι παππούδες έκαναν από παλιά. Μανίτης ο Κεσαρικός είναι εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς μανιτάρι. Αυτό το μανιτάρι που τρώγεται και ομό. Εάν θέλαμε να δώσουμε την αξία του σαν δοδυμότητα, σαν φαγόσιμο, θα λέγαμε ότι είναι στην κατηγορία Mercedes. Επίσης, επειδή το μανιτάρι από μόνο του είναι όλο νερό, το 90% της σύστασης ενός μανιταριού είναι νερό, απαγορεύεται να βρέχουμε τα μανιτάρια. Ο καθαρισμός τους πρέπει να γίνεται με πριονωτό μαχαίρι και ελάχιστα ή δυνατόν και καθόλου με ένα καλό βέτεξ, καλωστημένο βέτεξ. Αμανίτης ο εδώ, ο Κεσαρικός ή κοκκινούσκα όπως λέγεται στα χωριάτικα. Μανιτάρι φαγόσιμο, κατηγορία Mercedes. Αυτά είναι βολίτες. Είναι στην οικογένεια βολίτης ο χαλκόχρωμος. Βολίτης ο χαλκόχρωμος ή καλογράκι όπως λέγεται στη χωριάτικη ονομασία. Μανιτάρι φαγόσιμο εξαιρετικής ποιότητας. Δοδυμότητά του κατηγορία Volvo. Μόνο που είναι γεμάτος σκουλίκια. Βλέπεις. Να θέλω να δείξεις εδώ ότι αυτές οι τρύπες όλες είναι σκουλίκια. Εκολαπτώμενα σκουλίκια είναι. Δηλαδή αυτό δεν το φάσει. Αγάρικον το παιδινόν είναι η ονομασία του στην επιστημονική ορολογία. Στα δε χωριάτικα συνηθίζεται να λέγεται πρόβιο. Είναι φαγόσιμο, τρώγεται και ομό και είναι στην κατηγορία Mercedes. Αυτή δεν τρώγεται δηλαδή. Όλες οι ρουσούλες δεν τρώγονται. Η μόνη ρουσούλα που τρώγεται είναι η ρουσούλα που έχει λαβόχρωμο καπέλο. Αυτά με το καπέλο, με το κόκκινο προς τη ροζέα απόχρωση καπέλο είναι μανιτάρια τοξικά. Το τοξικά ερμηνεύεται εάν το φάμε απλά κάνουμε μόνον μετό. Δεν παθαίνουμε όμως κάτι άλλο. Μένουμε στον εμετό. Και το μανιτάρι αυτό λέγεται ρουσούλα. Νας ή σνάκι όπως λέγεται, επίσης πάλι μια άλλη ονομασία στα χωριάτικα. Αυτά τα μανιτάρια και τα τρία είναι στην ίδια οικογένεια. Απλά αυτό τυχαίνει να είναι τοξικό, ενώ αυτά τα δύο εξαιρετικά νόστιμα. Αυτά εδώ τι είναι, δάσκαλε? Αυτά είναι μανιτάρια τοξικά, τα οποία βγαίνουν πάνω σε κορμούς σάπιων δέντρων. Έχουν την ιδιότητα το βράδυ να φωσφορίζουν, να αντανακλούν το φως από οποιοδήποτε πηγή φωτός, αντανακλούν το φως και φωσφορίζουν. Τι λέτε? Στα χωριάτικα λέγεται χτενάκι. Βγαίνει κάτω από δέντρα όπως βλέπετε δρυός, παλανιδιάς. Αυτό το συγκεκριμένο μανιτάρι τρώγεται και ομό. Ο κόσμος το ξέρει σαν χτενάκι. Ναι, τα χτενάκια. Ναι. Κατηγορία φαγόσιμα. Μανίτης ο Πάνθυρας. Αυτό το μανιτάρι το τονίζουμε και πάλι είναι θανατηφόρο. Για να το δούμε αυτό, να μην το φάμε μεν έτσι. Αυτό είναι ένα φαγόσιμο μανιτάρι. Λέγεται βολίτης ο εδόδημος και στα χωριάτικα τον λένε βασιλικό. Κάνουμε ένα καθάρισμα. Πάντα όταν μαζεύουμε μανιτάρια έχουμε μία τομή στο πλάι, γιατί θέλουμε να δούμε αν είναι ζωντανό και φρέσκο το μανιτάρι ή αν μήπως μέσα του έχει σκουλίκια. Αυτό λοιπόν με την τομή που του έκανα, το μανιτάρι αυτό είναι πεντακάθαρο και μπορώ να το συλλέξω. Είναι μανιτάρι που βγαίνει σε δριοδάση μόνο. Ούτε σκουλίκια δεν έχει ούτε τίποτα. Όχι, είναι πεντακάθαρο μανιτάρι, εξαιρετικά νόστιμο, φαγόσιμο.